Να έχει γίνει πριν από χρόνια, ούτως ώστε να μην έχουμε φτάσει στη σημερινή πραγματικότητα. Ποια είναι η σημερινή πραγματικότητα? Πριν από 2-3 μήνες, οι τράπεζες, δηλαδή και ο κύριος Τουρνάρας, που είναι τώρα επικεφαλής των τραπεζών, και ο κύριος Προβόπουλος, που ήταν ο προηγούμενος, υπολόγισαν και είπαν ότι το 89% των επιχειρήσεων είναι προορισμένες να κλείσουν και δεν πρόκειται να ενισχυθούν καθόλου. Άρα, μιλάμε για το υπόλοιπο 11%. Τώρα, να δούμε, επειδή είδα ότι μπαίνουν πολλά κριτήρια, δεν έχουμε διαβάσει το νομοσχέδιο, αλλά επειδή μπαίνουν κριτήρια επί κριτηρίων, να δούμε τελικά πόσον κόσμο θα αφορά αυτό το πράγμα, μακάρι να αφορά όσο το δυνατόν περισσότερους. Το τρίτο είναι ότι εάν η κυβέρνηση δεν προχωρήσει σε μια λογική σαν αυτή την οποία είχε προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ, ώστε να γίνει μια ρύθμιση που να αφορά τα πάντα, θα βρεθούν άνθρωποι να πρέπει να δίνουν, ξέρω εγώ, το 30% του εισοδήματός τους στο κόκκινο δάνειο, το 40% του εισοδήματός τους στο στεγαστικό και, ξέρω εγώ, το 15% του εισοδήματος στην πιστωτική κάρτα και να μην μένει τίποτα. Ξεχνάς και πρέπει κάτι άλλο, ναι, ότι για να υπαχθείς στις ρυθμίσεις για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές, θα πρέπει να τακτοποιήσεις ένα αρκετά μεγάλο μέρος του ποσού εξυπαρχής. Ναι. Όντως, δηλαδή, ο κόσμος ο οποίος θέλει να υπαχθεί σε τέτοιου είδους ρυθμίσεις πρέπει να είναι προετοιμασμένος στο τέταρτο τρίμηνο του χρόνου να είναι απολύτως τακτοποιημένος. Πράγμα το οποίο, όπως καταλαβαίνουμε από την αγορά, είναι σχεδόν αδύνατο. Ελάχιστος κόσμος έχει σε μετρητό. Μια παγίδα, ναι, σε όλο αυτό που εξηγούμε μέχρι στιγμής. Διαβάζω από τα μέχρι τώρα δεδομένα, Γιώργο, ότι αν ο φιλέτης δεν είναι συνεπής στη νέα ρύθμιση για 3 μήνες, τότε αναβιώνουν οι παλιές οφειλές. Αντιλαμβανόμαστε ότι μια επιχείρηση που δυσκολεύεται και κούτσα-κούτσα σε πολλές περιπτώσεις επιχειρεί να μαζέψει τα όσα μαζεύει για να δώσει τη δόση που οφείλει. Αν για 3 μήνες λοιπόν δεν καταφέρει ο επιχειρηματίας αυτός να καταθέσει τα προβλεπόμενα ποσά της ρύθμισης που έχει προσυμφωνήσει, τον ξαναπετά απ' έξω και αναβιώνουν και οι παλιές οφειλές. Αλλά ρυθμίσεις είναι, δεν χαρίζονται οι οφειλές και τα δάνεια για, ναι, να ασκήσουμε κριτική κάτι στα συστήματα, αλλά κανείς δεν υπόσχεται ότι αυτό θα είναι απαλυφή απαλλαγή από τις υποχρεώσεις. Ναι, δεν θα μπορούσε σε καμία περίπτωση. Πολύ μεγάλη κουβέντα και είναι για τον κάθε ένα δανειολήπτη.